Και πάμε σε αυτό το ερώτημα. Δίνεται απλό γράφημα με 6 κορυφές και 7 ακμές. Άρα το νι είναι ίσο με το 6, το μη είναι ίσο με το 7. Μόνο αυτά είναι τα δεδομένα της εκφώνησης και το γράφημα είναι απλό. Το τζι μπορεί να είναι δέντρο. Λάθος. Θα έπρεπε να ισχύει η σχέση ότι το μη είναι ίσο με το νι μείον 1. Άρα λοιπόν, αν είχα 6 κορυφές, θα έπρεπε οι ακμές υποχρεωτικά να είναι 5. Το τζι μπορεί να μην είναι συνδεόμενο. Έτσι, εδώ τώρα προσοχή. Σε 6 κορυφές πάντα έχουμε τονίσει το εξής. Για μη συνδεόμενο γράφημα, ο απλούστερος τρόπος να έχουμε γράφημα το οποίο δεν είναι συνδεόμενο είναι να απομονώσουμε μία κορυφή. Δηλαδή, μία κορυφή να μην τη συνδέσουμε με τις υπόλοιπες. Να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι σε ένα γράφημα στο οποίο 6 κορυφών που απομονώνω τώρα τη μία κορυφή, μετά κατά τα άλλα μπορώ να τον μπουκώσω με ακμές. Δηλαδή, μπορώ να το κάνω να έχει μία ολόκληρη κλίκα 5, ας πούμε. Οπότε λοιπόν, με αφετηρία αυτόν τον συλλογισμό, έχουμε ότι οι ακμές που μπορούμε να παραχώσουμε είναι μάλιστα το πολύ 10. Δηλαδή, μπορώ να βάλω και 10 ακμές και το γράφημα να μην είναι συνδεόμενο. Άρα λοιπόν, με 6 κορυφές και 7 ακμές μπορώ να φτιάξω ένα γράφημα που δεν είναι συνδεόμενο. Βεβαίως, σωστό. Κόβω μερικές ακμές από το K5 και το έχουμε φτιάξει. Το επόμενο ερώτημα έχει έτσι μια αστοχία την οποία θέλω να την προσέξεις. Είναι ότι πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ τις λεκτικές διατυπώσεις. Δηλαδή, μας λέει ότι αν το γράφημα είναι συνδεόμενο, και βεβαίως έχουμε και την κυρία εκφώνηση ότι έχουμε 6 κορυφές και 7 ακμές, αν το γράφημα είναι συνδεόμενο, τότε είναι επίπεδο από τη μία μεριά και έχει ακριβώς τέσσερις όψεις. Δηλαδή εδώ πέρα είναι δύο τα αποδεικτέα. Έτσι. Το ένα αποδεικτέο είναι ότι είναι σόν και καλά επίπεδο και το άλλο αποδεικτέο είναι επίσης ότι έχει ακριβώς τέσσερις όψεις. Να ξεχωρίζεις το αν από το τότε. Δηλαδή, εδώ πρέπει και να πεις γιατί είναι επίπεδο το γράφημα, αλλά πρέπει επίσης να πεις ότι έχει ακριβώς τέσσερις όψεις. Και τώρα, αν σου ζητήσω κάτω από 6 κορυφές, 7 ακμές και συνδεόμενο, να μου αποδείξεις ότι το γράφημα είναι υποχρεωτικά επίπεδο, εδώ να τονίσω τον Κουρατόφσκι, έτσι, όπως τον Κουρατόφσκι θα ήταν εύστοχο έτσι και στο τυπολόγιο να προσθέσει το εξής σχήμα, δηλαδή να προσθέσει τις τέσσερις περιπτώσεις του Κουρατόφσκι. Μεγάλη προσοχή, έτσι, μεγάλη προσοχή. Ο Κουρατόφσκι λοιπόν μας λέει ότι θα πρέπει να έχω ή το K5 μέσα, να περιέχεται σαν υπογράφημα στο K5, είναι περιέχεται το K33, έτσι, ή να περιέχεται ομοιομορφικό αυτόν, δηλαδή να έχω το K5 με ένα σπυράκι, με μία κορυφή βαθμού 2, δηλαδή κατά μήκος μίας ακμής, είτε επίσης να περιέχεται ομοιομορφικό υπογράφημα του K33, δηλαδή να έχουμε ένα K33 στο οποίο να έχει προσθεθεί και μία κορυφή βαθμού 2 κατά μήκος μίας ακμής. Αυτό τώρα που θέλω έτσι να είναι εντελώς σαφές, το έχουμε δει ξανά αυτό εδώ το οποίο βλέπουμε, είναι ότι το K5 ξέρω, για να περιέχει ένα γράφημα το K5 σίγουρα θα έχει τουλάχιστον 10 ακμές. Επίσης, αν έχει το K33 μέσα του, σίγουρα θα έχει τουλάχιστον 9 ακμές. Αν έχει ομοιομορφικό του K5, θα έχει σίγουρα τουλάχιστον 10 ακμές. Και αν έχει ομοιομορφικό του K33, σίγουρα θα έχει, θα έχει τουλάχιστον 11 ακμές, αν έχει ομοιομορφικό του K5, διότι μία ακμή αντικαθίσταται από 2, Δηλαδή, εκεί που είχαμε μία ακμή που συνέδεε αυτές τις δύο κάτω, βάζω το σπυράκι, αυτή η ακμή γίνονται 2. Άρα, λοιπόν, συν μία ακμή. Και τέλος, αν έχει ομοιομορφικό του K33, τώρα τότε θα έχει τουλάχιστον 10 ακμές. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις δυνατές περιπτώσεις του Κουρατόφσκι. Άρα λοιπόν, για να δείξουμε το γράφημα είναι επίπεδο, έτσι, και μόνο το γεγονός ότι έχει 7 ακμές, σημαίνει ότι δεν έχει το K5, δεν έχει το K33 ή ομοιομορφικό αυτόν, άρα λοιπόν 100% είναι επίπεδο. Τώρα, αμέσως μετά όσον αφορά τις όψεις του γραφήματος, ξέρουμε πλέον ότι είναι επίπεδο, το έχουμε δείξει προηγουμένως, οπότε ξέρουμε ότι είναι και συνδεόμενο, οπότε οι όψεις είναι μη μειον ή συν 2. Άρα λοιπόν, με την κατάσταση του τύπου έχω 7 οι ακμές, 6 οι κορυφές, συν 2. Άρα 1 συν 2, 3 οι όψεις τις οποίες θα έχει. Συνεπώς το ερώτημα αυτό εδώ είναι λάθος. Πάμε και στο ερώτημα το τελευταίο. Έστω α ο πίνακας γειτνίας του G. Τότε μου λέει ότι ο πίνακας ψ, ο οποίος ψ είναι ο πίνακας α και α τετράγωνο κτλ. Ένας πολύ ενδιαφέρον πίνακας ο ψ, ο οποίος είναι ένας πίνακας, ο πίνακας γειτνίασης με διαδοχικές υψώσεις και μετά με προσθέσεις. Τι δηλώνει αυτός ο πίνακας, να το θυμηθούμε λιγάκι, ένα τοπόρισμα από το μάθημα 5.1. Το στοιχείο VI, VJ του πίνακα αυτού, αυτό εδώ το στοιχείο δηλαδή, εκφράζει προσοχή πόσα, το τονίζω, πόσα, το πλήθος δηλαδή, πόσα μονοπάτια μήκους το πολύ 5,
πόσα μονοπάτια μήκους το πολύ 5 υπάρχουν από κάθε κορυφή, σε κάθε κορυφή, δηλαδή στο συγκεκριμένο κελί που έχω υποδείξει, υπάρχουν από την κορυφή VI στην κορυφή VJ, στην κορυφή VJ. Οπότε μας ρωτάει για αυτό τον πίνακα, τον οποίο τον αποδομούμε από με βάση την εκφώνηση, αν ένα στοιχείο του πίνακα αυτού θα είναι 2. Μεγάλη προσοχή. Οπότε λοιπόν εδώ μας λέει ότι είναι μεγαλύτερο στο 2, δηλαδή από τη VI στη VJ πρακτικά έχω 2 μονοπάτια, έτσι, μήκους το πολύ 5. Υπάρχουν δηλαδή 2 μονοπάτια σίγουρα μήκους το πολύ 5. Τώρα, τι σημαίνει 2 μονοπάτια, ότι έχω 2 μονοπάτια για να πάω από μία κορυφή σε μία άλλη? Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να το βάλεις καλά μες στον εγκεφαλό σου. 2 μονοπάτια σημαίνει κύκλος, δηλαδή η ερώτηση είναι η εξής τελικά. Δίνεται ο γράφος με 6 κορυφές και 7 ακμές, έτσι, η άσκηση δηλαδή τώρα έχει πλέον αναδιατυπωθεί πλήρως με βάση την αποδόμηση θεωρίας. Και μέσω Λαμίας, Κοζάνης και Τρικάλων, από 6 κορυφές και 7 ακμές, η ερώτηση η οποία τίθεται με εντελώς έμεσο τρόπο είναι η εξής. Έχει το γράφημα κύκλο? Αυτή είναι η ερώτηση λοιπόν που τίθεται. Και τώρα βέβαια να παρατηρήσουμε ότι για να βγάλουμε και το συμπέρασμά μας, δηλαδή αν το γράφημά μας έχει κύκλο ή όχι, σε 6 κορυφές και 7 συνολικά ακμές.